ήταν μια όχι ομοιογενής θα λέγαμε ομάδα. Είχε πολλές τάσεις, είχε πολλές απόψεις, είχε πολλές προελεύσεις και ιδεολογικές και κοινωνικές, θα έλεγε κανείς. Ωστόσο είχαν ένα κοινό αίτημα, την κατάργηση του Safe Pass. Τα είχαν ουσιαστικά με τα μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν και λίγο η αφορμή αυτό. Δεν ήταν ακριβώς η αιτία που ένωσε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μια κοινή διαμεριασμένη οργή. Mm-hmm. Και μια αμφισβήτηση. Τώρα, πώς δημιουργούνται όλα αυτά, νομίζω να πάμε με τον ειδικό να τα συζητήσουμε, με τον Γιώργο Μικελίδη. Ναι, Μαρία. Ναι, απλά να πούμε ότι το αρνητικό κλίμα εναντίον του συγκροτήματος Δίας δεν έγινε εξ αφορμής μόνο των μέτρων των περιοριστικών και όσα όλα αυτά λένε. Υπάρχουν και άλλες ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι σιγά σιγά όλους τους προηγούμενους μήνες προετοίμαζαν το κλίμα. Είναι οι ίδιες ομάδες οι οποίες βγαίνουν εκ των υστέρων να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους προς τους συναδέλφους εδώ στο συγκρότημα, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα έριχναν λάδι στη φωτιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς λειτουργεί η ψυχολογία του όχλου. Γιώργος Μικελίδης, ψυχίατρος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα. Έχουν να λένε, κύριε Μικελίδη, ότι δεν υπάρχει κάτι πιο επικίνδυνο από ένα όχλο ο οποίος είναι θρησκευτικά φανατισμένος και γίνεται ένας συνδυασμός με αυτούς που αντιτίθενται σε μέτρα υγειονομικά, με αντιεμβολιαστές κτλ. Ναι, η αλήθεια είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα να διαχειριστεί η αστυνομία γενικότερα τον όχλο, εγκληματικές συμπεριφορές οι οποίες παρουσιάζονται στα πλαίσια έτσι μιας αλόγιστης συμπεριφοράς. Όμως καλό είναι αρχικά να θίξουμε, διότι ακούγονται διάφορα είτε στις τηλεοράσεις είτε στο ραδιόφωνο όσον αφορά στο πότε επεμβαίνει η αστυνομία ή όχι. Η αλήθεια η ζωή δεν είναι μαύρο και άσπρο, δεν είναι ή τους πάμε στο ξύλο ή δεν κάνουμε τίποτα. Υπάρχει μια τεράστια γκρίζα ζώνη και ο καθένας να αναλογιστεί τις ευθύνες του από τη στιγμή που η αστυνομία είναι εκεί να προστατεύσει τη σωματική μας ευκαιριότητα, θα έλεγα. Τι οδηγεί όμως έναν άνθρωπο να ενταχθεί μέσα σε μια τέτοια ομάδα, έστω και συγκυριακά, δηλαδή ad hoc, ακόμα και αν δεν υπάρχει ιδεολογική συγκρότηση ή οτιδήποτε άλλο που να ενώνει, ας πούμε, 3-4.000 ανθρώπους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι είναι αυτό που τον κάνει να κατέβει? Είναι μια γενικότερη κοινωνική πίεση από διάφορα ερεθίσματα? Είναι όντως το safe pass? Είναι συνδυασμός παραγόντων. Να μην ξεχνάμε ότι εδώ και 1,5 χρόνο ο κόσμος έχει θυμώσει. Έχει θυμώσει είτε με τα μέτρα, είτε με την ίδια την πανδημία, είτε με τον περιορισμό. Έχει δει φίλους, συγγενείς να μπαίνουν στο νοσοκομείο, να νιώθει ότι κινδυνεύει ο ίδιος, να υπάρχουν παραλογισμοί αναδιαστήματα, να δίνονται διπλά μηνύματα είτε από τα άτομα τα οποία διαχειρίζονται την πανδημία, είτε από άλλους ειδικούς ανά τον κόσμο. Οπότε η σύγχυση, θα έλεγα, η οποία έχει έτσι επικρατήσει το τελευταίο διάστημα, είναι ένας τεράστιος παράγοντας που οθεί άτομα μέσω της συναισθηματικής φόρτισης, μέσω έτσι των έντονων σκέψεων που δημιουργούνται, να μην βρίσκει το άτομο διαφυγή και να του δίνεται σε εισαγωγικά η ευκαιρία να εκφράσει συναισθήματα και σκέψεις είτε μέσω μιας ειρηνικής διαδήλωσης, είτε σε ακραίες περιπτώσεις άτομα τα οποία έχουν έτσι ένα υπόβαθρο αντικοινωνικό, ένα υπόβαθρο μιας προσωπικότητας η οποία εναντιώνεται στις κοινωνικές αποφάσεις, να δημαγωγείται έτσι από άτομα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, να χειραγωγήσουν άτομα τα οποία έχουν έτσι μια ευάλωτη προσωπικότητα, να προβούν σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, και από ψυχολογικής πλευράς να ξεκαθαρίσουμε ότι μέσα στον όχλο πολλές φορές το άτομο σε εισαγωγικά χάνει την ταυτότητά του, έτσι η ευθύνη αυτών των εγκληματικών πράξεων λες και εξαφανίζεται, η προσωπική ευθύνη λες και δεν υπάρχει. Οπότε έτσι ένα μάγμα, θα έλεγα, παραγόντων δημιουργεί αυτές τις συμπεριφορές. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέει και ο λαός, γιατρέ, ότι ο φόβος φέρνει κόλαση. Ακριβώς, ο φόβος μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες συμπεριφορές, διότι όταν νιώθεις ότι απειλείσαι είτε ψυχικά είτε σωματικά, αυτό που θα κάνεις είναι είτε να επιτεθείς εσύ ο ίδιος προς τους πάντες, είτε να προστατεύσεις τον εαυτό σου, είτε ακόμη να βλάψεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Φτιάχνεται αυτό, διορθώνεται? Όταν μιλάμε για άνθρωπο, μπορεί να πάει σε έναν ψυχίατρο, σε έναν ψυχολόγο, όπως εσείς, ένας ψυχίατρος. Αλλά όταν μιλάμε για κοινωνικό φαινόμενο,
διορθώνεται κάπως. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πάμε πίσω στην προδημοτική, πρέπει να πάμε στην εκπαίδευση, πρέπει να δούμε το κακό από τη ρίζα του. Είναι αυτό που λέμε διαχρονικά και οι εκπαιδευτικοί έτσι προωθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά, ότι πρέπει να αρχίσουμε πραγματικά να μορφώνουμε τους Κύπριους. Χαριτολογώντας, κάποιος έλεγε χθες σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αν όντως μας αλλάζει το DNA μας το εμβόλιο, ίσως πρέπει να το κάνουμε εδώ στην Κύπρο. Διότι βλέπουμε αυτά τα πράγματα τα οποία είναι τραγικά. Είναι σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε σε κοινωνικό επίπεδο, σε μορφωτικό επίπεδο, γιατί πολλές φορές η κοινωνική μόρφωση είναι πολύ διαφορετική από την ακαδημαϊκή μόρφωση και δυστυχώς εδώ στην Κύπρο έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Είμαστε άτομα τα οποία θα έλεγα έχουμε περάσει εδώ και δεκαετίες αρκετά δύσκολα. Οι γονείς μας έχουν βιώσει πραγματικά, θα έλεγα, και την εισβολή στην Κύπρο και την ακλοκρατία και καταστάσεις οι οποίες ήταν αρκετά δύσκολες, καταπιεστικές, θα έλεγα, έχουν ίσως επηρεάσει ακόμη και το DNA μας, θα έλεγα, διότι τραυματικές εμπειρίες, η ιδεολογία μας, το DNA μας επηρεάζεται και το μεταφέρουμε αυτό το έτσι γενετικό υλικό στις επόμενες γενναίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Οπότε ναι, ελπίζω σιγά σιγά να αλλάξουν τα πράγματα, να επέλθει έτσι μια ισορροπία στην κοινωνία μας. Εδώ στην Κύπρο ελπίζω σε κάποια φάση να υπάρξει και λύση στο πρόβλημα της Κύπρου, διότι αν και ζούμε έτσι μόνοι μας, όπως ζούμε τέλος πάντων, το νησί δεν ζει με όλο τον κόσμο μαζί. Κύριε Μικελίδη, να πούμε το εξής. Βλέποντας από τα κλειστά κυκλώματα τη συμπεριφορά όσων εισέβαλα στο συγκρότημα Δίας, διακρίνεται μια οπαδική διάσταση, δηλαδή ένας χουλιγκανισμός τον οποίο συναντάμε συνήθως στα γήπεδα. Και το ερώτημα είναι, όλη αυτή η περίοδος του εγκλεισμού, των περιοριστικών μέτρων, των διαταγμάτων, των ανεπάλληλων περιορισμών, μπορεί να αποτελέσει άλοθη για εκδήλωση τέτοιων συμπεριφορών? Κάποιος μπορεί να πει, είναι κλειστά τα γήπεδα, δεν βρίσκουν διέξοδο οι νέοι, αναζητούν κάπου να ξεσπάσουν και ξεσπούν με τυφλό τρόπο όπου νιώθουν ότι αδικούνται. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση την πλήρωσε το συγκρότημα Δίας. Ναι. Αν προσπαθήσεις να αιτιολογήσεις συμπεριφορές ή να βρεις αφορμές, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Το θέμα είναι ποιες συμπεριφορές είναι εγκληματικές, ποιες συμπεριφορές είναι αντικοινωνικές και γιατί δεν κατέβηκα και εγώ και εσύ στο συγκρότημα Δίας να κάνουμε αυτά που έκαναν αυτοί. Άρα υπάρχει το υπόβαθρο της προσωπικότητας, το οποίο κάποια άτομα μπορεί να είναι πιο ευάλωτα, κάποια άτομα να προβαίνουν σε αυτές τις εγκληματικές συμπεριφορές και σίγουρα δεν κατέβηκε όλη η Κύπρος στο συγκρότημα Δίας να παρουσιάσει αυτές τις συμπεριφορές. Βλέπουμε διάφορα έτσι post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρονται ότι το συγκρότημα το συγκεκριμένο έριχνε περισσότερο λάδι προς τα θέματα τα οποία αφορούν τους αντιεμβολιαστές ή στα θέματα τα οποία αφορούν τα διατάγματα. Σίγουρα αυτά όλα είναι υποκειμενικά, αλλά πολύ εύκολα μπορεί η μάζα, ο όχλος να πιστεί όταν βρεθούν οι κατάλληλοι δημαγωγοί να ελέγξουν και να χειραγωγήσουν τον πληθυσμό ο οποίος είναι ευάλωτος και έτοιμος να εκραγεί. Μάλιστα. Κύριε Μικελιδά, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πολύ καλό υπόλοιπο.